συμφορητική καρδιακή ανεπαρκία. Συμφορητική καρδιακή ανεπαρκία. Παράμονε στο School Wave. Πες το. Δεν με βάλατε στο περσινό βίντεο. Αλήθεια. Δεν με βάλατε. Τι είπες? Δεν θυμάμαι. Μαλακίες τα είπες, θα σου το πω εγώ. Αυτά που λες δεν θα μπουνε. Πες μου άλλα πράγματα. Είναι γαμάτο. Όχι, όχι, ούτε αυτό, αυτό θα μου βάλει πολύ άλλο. Δεν να πω γεια στη μαμά μου. Θέλω να ζήσω σε μια φίλη με Ινδιάνους. Πώς νιώθετε? Ενθουσιασμένη. Έτοιμη για όλα. Έχω λίγο άγχος. Τι να πω, άμα μείνει κάτι όρθιο, θα είναι αποτυχία. Πώς νιώθω τόσο μικρός από μέσα, ενώ δείχνω τόσο σκληρός. Εκεί που υπήρχε μονάχα η ελπίδα, τώρα μετράει και σφύρει το φως. Πώς ήταν? Γάμισες. Απίστευτα. Έλα ρε το μαθαίνει. Εδώ, εδώ, εδώ. Call me twitch out of all my brain. Just want me best in everyone. I've suffocated, I've lost myself. Πώς το κρατάς όρθιο? Με τζελέ και λάκ. Πόσα λεφτά πιστεύεις έχεις ξοδέψει συνολικά στη Μοϊκάνα σου? Πάρα πολλά. Μόνο τις λάκ να βάλεις ότι είναι 2 ευρώ ας πούμε πιο φθηνή λάκ που παίρνω τη φορά. Είναι πολλά λεφτά. Τρύπες πόσο καιρό σου πήρα να τις ανοίξεις? 2 χρόνια. Έχετε ξαναπαίξει Schoolway ποτέ? Πρώτη φορά και είναι γαμάτα. Συμφορητική καρδιακή ανεπαρκία. Συμφορητική καρδιακή ανεπαρκία. Απίστευτο παιδιά, απίστευτο, είναι απίστευτο. Ναι, απίστευτο. Τι σου άρεσε και πολύ. Ο κόσμος, δεν παίζει. Γάμισε τα φίλε. Δεν έχω δει ξανά τέτοιο πράγμα, ρε. Άστο. Γάμισε, ρε φίλε. Το γάμισε. Το γάμισε, ήταν πολύ ωραίο, ρε. Ήταν πολύ ωραίο. Πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Ένιωθα πως έλεγχα το κοινό, έχω τον απόλυτο έλεγχο, ρε φίλε. Αυτό με έκανε να νιώσω. Ένιωσα βασιλιάς για ξέρω εγώ πόσο 20 λεπτά, ξέρω. Είναι Θεός. Εγώ του έκανα τη Μοϊκάνα. Όποιος ενδιαφέρεται για κούρεμα. Εγώ τίποτα, εγώ είμαι εδώ. Ψυχολογική υποστήριξη. Αλλά είναι και η γιαγιά εδώ τραγουδιά σας. Είστε ωραίοι, ωραίοι. Μπράβο, ωραία, ωραία. Πώς τους είδατε? Πολύ ωραίοι. Λίγο φωνακλάδες μου φάνηκαν. Λίγο, φωνάζουν λίγο, παραπάνω, δεν πεινάζει. Ωραία. Από κάτω χτυπιόντουσαν όμως, γιατί? Για ξέρω ότι πεθαίνουν, κάτι, πεθαίνουν τα παιδάκια. Turning by the stars across the seven seas. Even with the world against my brain.
send me the envoy of a warning man. One, two, three. Hey! Θέλω να κλάψω. Να κλάψω, να κλάψω. Κάβλα με τους έμπερο. Σε ψάχνα. Τι γίνεται, τι κάνουμε, πώς τι λέει, έχω να σε δω ένα χρόνο. Κάθε χρόνο συναντιόμαστε εδώ πέρα, στο School Wave. Πώς από εδώ, βάλε από εδώ, βρε. Αλλού δεν έχετε να πάτε, όχι. Εδώ κάθε χρόνο. Έχεις ξαναρθεί. Είναι η τέταρτη χρονιά φέτος. Έχουμε έρθει για πρώτη φορά. Και έχουμε έρθει για τη μουσική, για την όλη ατμόσφαιρα. Είναι πάρα πολύ, είναι... Εμένα γιατί μου αρέσει το School Wave. Ρε φίλε, πας καλά. Δεν είδες τι γίνεται εκεί πέρα. Κάθε μέρα για πάντα θα είμαι 50 χρονών εδώ πέρα. Πόσο γίνεται! 13! Ηλιάνα και χρόνια πολλά! 14! Στα 15! 16! Ήρθα να ανεβάσω το μέσο όρο ηλικίας από 17 σε 17,1! Πόσο χρόνο είσαι? 9! 10! Εγώ είμαι 11! Είναι η πιο μικρή θαυμάστρια! Πιο μικρή θαυμάστρια! Ναι! Σου αρέσανε! Κοίτα, λέμε ότι παίζουμε Power Shonen. Ουσιαστικά αυτό είναι κάτι μεταξύ alternative, grunge, post-punk, punk, indie, τα πάντα μέσα. Γενικά μπερδεύουμε τον κόσμο, αυτό είναι το. Παίζουμε και μερικά ιαπωνικά επίσης μερικές φορές. Δεν ξέρω αν η κιθάρα λειτουργεί, δεν ξέρω αν αυτό λειτουργεί. Απλά τα ρίξα όλα κάτω επειδή βγήκε το καλώδιο. Μόνο αυτό έχω να πω. Σχολείο, παιδιά, σχολείο. Σχολείο πάτε. Ναι, 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 πάμε. Δευτέρα λυκείου. Πρέπει. Θα πάει τώρα. Δυστυχώς πρέπει. Προτιμούσα να πηγαίνει σχολείο. Τι να σου πω τώρα, δεν πρέπει να σου απαντήσω μπροστά στην κάμερα. Με δείμα η μάνα θα με γαμίσει. Σ' αρέσει σχολείο. Όχι. Τι σε χαλάει. Τα πάντα. Μόνο το βριστήριο μου άρεσε, εντάξει. Δεν κάνουμε τίποτα. Απλά είναι 7 ώρες που πηγαίνουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Και στην ουσία τα κάνουμε όλα στα φροντιστήρια. Άρα θα μπορούσαν να υπάρχουν μόνο τα φροντιστήρια. Τι θα ήθελες να πεις στους καθηγητές? Θα ήθελα να πω ότι πριν κάνετε αυτό το επάγγελμα, πρέπει να σπουδάσετε και ψυχολογία. Και πραγματικά να μπορέσετε να βλέπετε μέσα στα παιδιά το ταλέντο που έχουν. Και όχι να κρίνετε από διάφορες μικρολεπτομέρειες που θεωρείτε εσείς ότι είναι τα βασικά. Τι σου έχει αφήσει το σχολείο? Παιδικά τραύματα. Το σχολείο είναι μαχαίρι στην καρδιά. Πώς το εννοείς? Ότι είναι μαχαίρι στην καρδιά, ότι είναι πίεση, ότι είναι πόνος. Γιατί σε ποιους είμαι τρωτό? Προσφέρομαι για εκμετάλλευση κάθε μου πόρου. Η 23 Μαρτίου τι έγινε? Η Επανάσταση 21. 28 Οκτωβρίου. Το όχι. Το όχι του μεταξύ στους Ιταλούς και το να περάσουν από την Ελλάδα. Τι έγινε την 23 Μαρτίου? Όλα. Όχι. Τώρα, έλα τώρα που δεν ξέρει. Παρέλαση. Απελευθέρωση. Απελευθέρωση από εδώ.
Γερμανούς. 25 Μαρτίου ήταν από τους Γερμανούς, νομίζω, και 28 από τους Τούρκους. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, είναι λίγο μπερδεμένο μέσα στο μυαλό μου. 28 Οκτωβρίου τι έγινε? Το Πολυτεχνείο. Ναι. Μπράβο. Είσαι ψαγμένη, μ' αρέσεις. 25 Μαρτίου τι έγινε? Τι έγινε? Είπαμε το όχι στον τότε που ήταν το Πολυτεχνείο. 25 Μαρτίου του 1940. 28 Οκτωβρίου τι έγινε? Α, εκεί φίλε, έγινε τα μαγιά Τσαλαμίλα. Θα σου δείξω κάποιες φωτογραφίες και θέλω να μου ονομάσεις τα άτομα που απεικονίζονται. Αυτός. Δεν το ξέρω. Ο Φίλης. Ο Πάγκαλος. Ζένης υπουργός, τέλος πάντων. Ούτε καν ξέρω. Ο Φίλης. Ο Βλάκας. Άρε, πώς τον λένε ρε. Σόιμπλε. Κάτι μου λέει. Ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε. Αγάπησης. Ο Σόιμπλε. Ο Καρβέλας. Ο Αγγελάκας. Όχι. Ο Καρβέλας. Κότσιρας. Τι κότσιρας, ο Καρβέλας. Ο Στάλιν! Ο σύντροφος Στάλιν! Ο Χίτλερ! Όχι! Είναι! Αχ, θα πω βλακία! Στάλιν, πατερούλης μας! Ο Μπουλμπασάρ! Ο Μπουλμπασάρ δεν είναι αυτός! Μπουλμπασάρ! Μπουλμπασάρ! Η μία ρε μαλάκα! Μία είναι! Ποιο είναι αυτή! Θυμάσαι όνομα μήπως! Μία Καλύφα! Παναγία μου και Χριστά μου! Μια φιλενάδα μου! Να είχαμε! Μουσικός! Ναι, καλά. Σου λέω από τη μουσική, έτσι, έλεγε. Ναι, και έπαιζε τρομπόνι. Τι θες να κάνεις το μεγαλώσεις? Έλατε. Να γίνω γιατρός, υποθέτω. Γιατροδικαστής. Γιατροδικαστής. Ποδοσφαιριστής. Εγώ δεν ξέρω ακόμα. Στο καράτε. Στο πολεμικό ναυτικό. Πορνοστάρ. Πορνοστάρ. Έχεις ελπίδες, πιστεύεις? Έχω. Εγώ θα γίνω ένας αξιοπρεπές δικηγόρος. Αλήθεια. Και πιστεύεις θα περάσεις καλύτερα εσύ ή ο Πορνοστάρ? Ο Πορνοστάρ φυσικά. Εσύ θέλετε να γίνω το μεγαλώσετε? Μαμά. Μαμά. Ναι. Σοβαρά. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Γιατί μου αρέσουν τα παιδιά. Ήσουνα τι, ήσουνα μια πατσίμα το κλέφτα. Τώρα που σε πήραν όγειρεύει σου τα πέτα. Τώρα που σε πήραν όγειρεύει σου τα πέτα. Ήσουνα τι, ήσουνα μια πατσίμα το κλέφτα. Ήσουνα και πέρσι αδελώτης εσύ. Δυστυχώς ήμουνα, ναι. Γιατί ξανάρθες? Γιατί μ' άρεσε. Τι σου άρεσε? Μ' άρεσε το ότι ήμουν κουρασμένος και ήμουν χαρούμενος που ήμουν κουρασμένος από όλο αυτό. Εγώ είμαι από τα Χανιά. Φέτος μου είπαν ότι είμαι μόνος εκτός Αθηνών. Τι να σου πω, τα τελευταία 3 χρόνια προσπαθούσα, γούσταρα να το στείλω, αλλά πάντα κάτι τύχαινε τα καλοκαίρια και δεν μπορούσα να έρθω. Οπότε φέτος είπα, ναι ρε φίλε, θα το ζήσω, γιατί είναι καλύτερα να μην αφήνουμε τα πράγματα που θέλουμε. Τι πιστεύετε ότι ενδιαφέρει πραγματικά τους 17χρονους? Ποια είναι τα 5 πράγματα που τους ενδιαφέρουν κυρίως? Αλκοόλ γκόμενες. Τα 5 πράγματα. Έχετε έρθει δηλαδή να γνωρίσετε αγόρια? Κορίτσια? Μπορεί. Ό,τι κάτσε. Ψάχνουμε για γκόμενες. Έχω να κάνω μια δήλωση. Πες την. Βρήκα την γκόμενα της ζωής μου και ήμουνα στο κοίταγμα. Να ρωτήσω κάτι. Ο άλλος που είναι? Ψωνής. Τα πες τον άλλο, παιδί μου. Όχι. Πες τον άλλον. Ναι. Σ' αρέσει? Ωραίος είναι. Ωραίος είναι. Τι σ' αρέσει πάνω του? Ότι έχει σγουρά μαλλιά και jawline. Και jawline. Ναι. Ξέρεις κάτι. Το να έχει κάποιος jawline είναι... Επίσης είμαι η Μαρία και είμαι γαμάτη. Να σου πω κάτι, εντάξει, δεν γουστάρω να γουστάρω τα λάμπια που λέω από μένα, κόψε. Πολύ ασέ!
πραγματικά μια υπέροχη εμπειρία. Πραγματικά. Θα τη θυμόμαστε για μια ζωή. Από εκεί πέρα που παίζει σε μικρά μαγαζάκια που δεν σε ξέρει κανένας και όλοι σε γράφουν στα αρχίδια τους, ξαφνικά έχεις εδώ πέρα και με το που ανεβαίνεις είσαι ένας θεός. Πριν πω το οτιδήποτε, να πω ότι το συνέστημα που νιώθουμε τώρα σαν πάντα, εύχομαι οποιοδήποτε συγκρότημα αγάπησε τη μουσική να το νιώσει κι αυτό. Και όλα αυτά είναι χάρη σε εσάς, ένα μεγάλο χειρούργημα σε εσάς που είστε και το στηρίζετε. I once knew a girl who would just stand there and stare. Χοροδία! Ναι! Πώς σας φάνηκε το School Wave? Τέλειο! Τι πιστεύετε ότι έχει το School Wave σε σχέση με τα άλλα φεστιβάλ? Ποια είναι... Αυτό το κοινό, αυτό το κοινό δεν το βρίσκεις πουθενά. Δεν ξέρω. Είναι και ωραίο επειδή είναι και θεσμός τόσα χρόνια. Οπότε φαίνει κόσμο και μόνο από αυτό, δεν είναι ένα live που έγινε, ξέρω εγώ, φέτος. Είναι με φάση όλοι ήμασταν, όταν παιδιά έρχομασταν εδώ, οπότε... Στηρίζεις και λίγο τα παντελόνια σου. Έπρεπε να φτάσω 27 για να παίξω, αλλά εντάξει, άξιζε την υπομονή νομίζω. Καλύτερο live, μακράν, το καλύτερο κοινό, μακράν, ευχαριστούμε, ολόψυχα, ήταν απίστευτο, αλήθεια παιδιά, είστε τρελή βάσχα, δεν την παλεύετε καθόλου και κουστάρω. Φέτος, όλη αυτή την κατάσταση με τους πρόσφυγες, πώς την έχεις βιώσει? Δεν μ' αρέσει που έχουν κλείσει έτσι το σύνορο, πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση πιστεύω. Είμαστε οι μόνοι. Η μόνη χώρα πλέον που βοηθάει και κάνει, όλα κλείνουν τις πόρτες, γυράνε πλάτες. Το πράγμα αυτό έχει παραγίνει. Κοίταξε, δεν είμαι ρατσίστρια. Απλά έχουν μαζευτεί πολλοί. Okay. Πάρα πολλοί. Okay. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Μια συγκεκριμένη προπαγάνδα που έχει γίνει για όλο αυτό το θέμα. Ναι. Γενικά τα φεσταριά υπάρχουν παντού. Μπράβο στη χώρα μας που τους δέχτηκε. Εντάξει, εγώ εκεί που μένω δεν το έχω νιώσει. Θα φιλοξενούσες πρόσφυγες στο σπίτι σου? Αν μπορούσε, εννοείται. Συγχαίρομαι αυτούς που το κατακρίνουν, γιατί και εμείς είμαστε κάποτε πρόσφυγες και πιστεύω πως πρέπει να βοηθάμε να υπάρχει αλληλεγγύη. Είναι πραγματικός ανθρώπινος πόνος και πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις. Δεν μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου πάνω από αυτό. Πάνω από τα παιδιά που πεθαίνουν στο Αιγαίο, ας πούμε. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είμαι κατά του να λένε να φύγουν όλοι και αυτά. Δεν είμαι όμως και υπέρ του να γεμίσουμε. Πρέπει να αλλάξουν οι ίδιοι Έλληνες, γιατί είναι πολύ ρατσιστές για κάποιο λόγο. Τι σ' αρέσει πολύ να κάνεις όσο εδώ? Πείτε. Να
Δεν στο πει. Ναι, έτσι. Από εδώ το κορίτσι μας, εδώ θα το βρούμε. Εγώ ναι, θα πω μέσα να τα σπάσω όλα. Πώς αντιμετωπίζουν τα κορίτσια στο πει. Λίγο πιο ευγενικά, αλλά αυτό μου δίνει προβάδισμα. Και γιατί σας λένε μελοθάνατους? Γιατί σήμερα ειδικά που πιστεύουμε ότι θα γίνει τη πουτάνα τελείω. Ακριβώς γι' αυτό μας λένε μελοθάνατους. Γιατί είμαστε εμείς στο πιτ. Εμείς είμαστε εδώ, βάμε όλο το ξύλο. Θέλετε, ξέρω εγώ, να χτυπήσετε κάποιον στο πιτ και να μην σας ξέρει μετά για να μην βρει που μένετε και σας δειρεί? Όχι, ρε φίλε. Θα μας χρειάζεται τα αρχίδια. Το πιτ είναι στα αρχίδια σου, όλα χάρη ότι γουστάρεις. Για να μπαίνεις, γι' αυτό έρχεσαι. Γι' αυτό τελείω. Είμαι κουτσός, πονάει το πόδι μου, αλλά στα αρχίδια μου. Η φάση είναι να πλακωθούμε στο ξύλο όλοι με αγάπη. Υπάρχει αγάπη στο χτύπημα. Εννοείται ότι υπάρχει αγάπη. Αγάπη μόνο. Τον χτυπάς τον άλλον. Το κάνεις από αγάπη. Δεν το κάνεις επειδή θες να βαρέσει τον άλλον. Το κάνεις για να διασκεδάσεις. Η σωματική επαφή, κατάλαβες. Όταν αγγίζεις τον άλλον, ναι, όπως και να είναι, είτε είναι με τον αγκώνα, είτε είναι όταν την αγκαλιάζεις. Ναι. Είναι πάντα με αγάπη. Εγώ πάω να παίξω ξύλο. Θα πω. Θα με δίνουνε πολύ. Ήρθαμε να ακούσουμε τους Septic Flesh. Είναι τσάμπα. Και παίζουνε Septic Flesh, άρα... Τώρα, από τη ζωή σου τι θες? Τώρα, αυτή τη στιγμή, περιμένω Septic. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, μόνο Septic. Septic Flesh, μόνο Septic Flesh. Είναι η περηφάνεια της Ελλάδας. Ένα, δύο, ένα, δύο, τρία, και... Ήταν πιο καλά την προηγούμενη φορά, πιστεύω. Ναι, δηλαδή κάθε χρονιά πιστεύω είναι και καλύτερη για το School Wave. Πιστεύω ότι άμα συνεχίσει θα γίνει κάτι τεράστιο. Σε λίγο δηλαδή θα είναι κάτι το πολύ μεγάλο. Γιατί πιστεύεις ότι έχετε τόσο φανατικό κοινό? Παίζουμε από το 90. Είναι αμαρτία να μην έχουμε κάποιο κοινό. Είμαστε μια μπάντα που παίζουμε πολλά χρόνια. Και εδώ και 15 χρόνια έχουμε αρχίσει και τουράρι. Οπότε είμαστε μια μπάντα που είναι ενεργή. Βγάζουμε κάποια άλμπουμ και προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους που ακούνε τη μουσική μας. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ψυχή. Έχεις ψυχή. Μπορείς να εκφραστείς μέσω της τέχνης και να δώσεις κάτι στον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Για το μέλλον πώς το βλέπεις? Θολό. Θολό, γιατί? Βασικά στην Ελλάδα θολό. Δεν φοβάμαι τίποτα, αισιοδοξία μόνο. Τι έχει το μέλλον μπροστά μας, τι θα φέρει? Το μέλλον μπροστά μας. Καταρχάς, άμα δεν κάνουμε εμείς κάτι, τίποτα. Δεν θα έχουμε μέλλον. Θες να φύγεις έξω? Εννοείται. Εσύ θες να φύγεις έξω? Πάντα ήθελα να μείνω Λονδίνο βασικά. Να κάτσεις στην Ελλάδα ή να φύγεις έξω? Στην Ελλάδα. Πώς τη βλέπετε τη φάση στην Ελλάδα? Πιστεύω ότι αυτά που είχαν περάσει παππούδες με χειροπαππούδες είναι πολύ χειρότερα. Ναι, ρε μαλάκα, ισχύει αυτό. Και βλέπεις τον καθένα τώρα, ξέρω εγώ, εντάξει. Αυτό που νομίζω αρχίζω και καταλαβαίνω σιγά σιγά είναι ότι είναι ο κόσμος και η Ελλάδα είναι ένα μικρό μέρος. Και άμα ο κόσμος οπουδήποτε και να ζεις, από την Ινδονησία στην Ελλάδα, αρχίσει να το βλέπει αυτό περισσότερο, ότι είμαστε ένα μικρό μέρος ενός μεγάλου πράγματος, τότε αυτό θα μας κάνει πολύ καλό, νομίζω. Pretending like there's nothing going on. I know you want it. No, I can't go wrong. Είναι το νέο hot spot της Αθήνας εδώ πέρα. Ναι. Περιμένουμε το τρόλι προφανώς. Μαζί με πόσους ακόμα? Με 16.000 παγάλους. 200 άτομα. Πόσα τρόλια θα έρθουνε? Ένα.
Ένα. Θα του γαμίσουμε τη ζωή όπως θες. Ναι. Τραγούδα για ο τύπος Μπομπ Σφουγγαράκη. Ποιο ζει στη θάλασσα, να. Ο Μπομπ Σφουγγαράκη. Έχετε κάποιο σχέδιο δράση ώστε να είστε σίγουρα μέσα σε αυτού που θα μπουν. Βουτιά. Ξύλο. Μόσπιτ. Ξύλο. Τι συμβαίνει! Τι συμβαίνει! Δεν γίνεται! Τι γίνεται! Τι να το βλέπει. Τσουλάι. Χλωμό το βλέπω. Είμαστε έξυπνοι. Πήγαμε στην προηγούμενη στάση. Να κάτσουμε στα πόδια του. Στα πόδια του. Κάπως, δύο άτομα να θυμάστε και... Καμιά κοπέλα δεν υπάρχει. Καμιά κοπέλα στα πόδια του οδηγού, παιδιά. Παιδιά, school wave μόνο, peace and love. School wave 2016, yeah! Bye bye! Συμφορητική καρδιακή ανεπαρκία. Συμφορητική καρδιακή ανεπαρκία. Συμφορητική καρδιακή ανεπαρκία. Συμφορητική καρδιακή ανεπαρκία. Καθώς ξυπνάω τ' άλλο πρωί, πάω να με δει ο γιατρός. Η καρδιά σου δεν γίνεται αλλιώς. There is no alternative, man. Όταν το πλήθος αποκτήσει το κατάλληλο ύφος, ύφος, ύφος του με πονάω, σου λέω ρε. Συμφορητική καρδιακή ανεπαρκία.